Την απόσυρση της τροπολογίας που κατέθεσε ευνηδιαστικά ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης και προβλέπει την άρση απαγόρευσης απολύσεων και προσλήψεων στο δημόσιο ένα μήνα πριν και μετά τις εκλογές, αντί για δύο μήνες που ίσχυε μέχρι τώρα, ζητούν οι σχολικοί φύλακες και στη Μαγνησία που έκαναν σήμερα το πρωί παράσταση διαμαρτυρίας στο πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Υγείας Ζέτας Μακρύ. Οι σχολικοί φύλακες που απολύονται μετά τις 22 Μαρτίου, αν δεν αρθεί η επίμαχη τροπολογία, κατηγορούν τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης ότι προσπαθεί να τους ξεφορτωθεί με δόλιο τρόπο. Όταν συζητάς κάτι με έναν υπουργό, θεωρείς ότι έχεις απέναντί σου ένα άτομο το οποίο μπορεί να το εμπιστευτείς και το οποίο τηρεί το λόγο του. Και όταν συζητάς με έναν υπουργό, υποτίθεται πίσω ότι υπάρχει μια κυβέρνηση την οποία μπορεί να στηριχθείς και η οποία κρατάει το λόγο της. Από ό,τι φαίνεται δεν ισχύει πλέον αυτό στην Ελλάδα. Θέλουν να σας ξεφορτωθούν πιο γρήγορα. Θέλουν να ξεφορτωθούν πιο γρήγορα, πρέπει να δώσουν τα νούμερα στην Τρόικα, έτσι λένε. Εγώ δεν πιστεύω ότι η Τρόικα τους πιέζει τόσο πολύ. Πιστεύω ότι είναι η ιδεολογία τους αυτή. Βέβαια, τσοντάρει και η Τρόικα, το συζητάω. Αλλά εκμεταλλευόμενοι αυτό το πράγμα και κάνουν αυτή την τροτοπολογία, διώχνουν 2.000, 2.500, 3.000 άτομα με τη μία. Τέρμα. Και δεν ψάχνουν να βρουν καμιά λύση. Πρέπει να τελειώσει αυτή η κοροϊδία που υφιστάμεθα. Είναι πιο τίμιο να λέγανε από την αρχή φεύγετε, παρά να μας τραβήξουν 8 μήνες έτσι που μας τραβάνε, το έχουμε ξαναμπεί, με κοροϊδία και με υποσχέσεις και με λόγια και. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των σχολικών φυλάκων, μόλις το 1/4 των συναδέλφων τους που βγήκαν σε διαθεσιμότητα το περασμένο καλοκαίρι έχουν απορροφηθεί στο δημόσιο. Όλοι οι υπόλοιποι βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας και στην ίδια μοίρα βρίσκονται καθηγητές και καθαρίστριες. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση για όλο τον κόσμο. Όχι για 500 άτομα τα οποία βολευτήκαν μέσω, φυσικά υποβιβαστήκαν από ΔΕΕ γίναν ΥΕ και βολευτήκαν στα νοσοκομεία τρίτη κρίση οικογένειες, μονογενειακές και τέτοια. Γιατί μόνο αυτοί βολευτήκαν. Οι υπόλοιποι είμαστε. Για απόλυση.